Με περίπου 40 απώλειες από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, την απουσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού πλην τον Μάκη Βορύδη και Άδωνο Γεωργιάδη που ψήφισαν ναι, υπερψηφίστηκε με 199 ψήφους η Νέα Δανειακή Σύμβαση. Όχι ψήφισαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Δημοκρατική Αριστερά, ενώ η Δημοκρατική Συμμαχία ψήφισε ναι πλην του κυρίου Αβγενάκη που δήλωσε παρόν. Συνολικά ψήφισαν 278 βουλευτές και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής. Επί της αρχής 199 βουλευτές ψήφισαν ναι, 74 όχι και 5 παρών. Στο άρθρο 1 ψήφισαν ναι 190 βουλευτές, 83 όχι και 5 παρών. Το άρθρο 2 υπερψήφισαν 201 βουλευτές, 74 ψήφισαν κατά ενώ 3 δήλωσαν παρόντες. Ενώ το άρθρο 4 υπερψήφισαν 202 βουλευτές με 74 να το καταψηφίζουν και 2 από αυτούς να δηλώνουν παρόντες. Από το ΠΑΣΟΚ συνολικά 22 βουλευτές καταψήφισαν το μνημόνιο ή απήχαν από την ψηφοφορία, ενώ ο αριθμός ανεβαίνει στους 31 αν υπολογιστούν και αυτοί που διαφοροποιήθηκαν από την κομματική γραμμή, καταψηφίζοντας το επίμαχο άρθρο 1 σχετικά με τα εργασιακά και υπερψηφίζοντας τα υπόλοιπα. Αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο Γιώργος Παπανδρέου απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, με την οποία γνωστοποίησε τη διαγραφή των 22 βουλευτών. Μεταξύ των διαγραφέντων περιλαμβάνονται ηχηρά ονόματα όπως η Βάσο Παπανδρέου, η Λούκα Κατσέλη, ο Οδυσσέας Βουδούρης, ο Θόδωρος Παραστατίδης, η Άννα Βαγενά και ο βουλευτής Ξάνθης Μάντα Τζιτσετίν, ενώ δεν θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος και θα παραπευθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας του οι βουλευτές που διαφοροποιήθηκαν σε επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου όπως η Χρύσα Αράποχλου. Διαγραφές όμως είχαμε και στη Νέα Δημοκρατία. Με απόφαση του κυρίου Σαμαρά, όσοι καταστραντήθηκαν την κομματική γραμμή τέθηκαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως η Έλενα Κουντουρά, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Γκιουλέκας και οι βουλευτές Δράμας Μαργαρίτης Τζίμας και Εύρου Κώστας Δερμετζόπουλος. Επίσης, από την κοινοβουλευτική ομάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού διαγράφτηκαν οι βουλευτές Μάκης Βορύδης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά την απόφασή τους να υπερψηφίσουν τη Νέα Δανειακή Σύμβαση και να μην συνταχθούν με τη γραμμή του κόμματος που απήχε από την ψηφοφορία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Δανειακής Σύμβασης υπήρξαν αρκετές στιγμές έντασης, όπως η στιγμή κατά την οποία ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Μαυρίκος εξφενδόνησε προς το μέρος του Ευάγγελου Βενιζέλου το κείμενο του Μνημονίου 2. Τι σημαίνει πτωχευμένη χώρα? Πτωχευμένη χώρα σημαίνει χώρα, χώρα, σας χώρα, παρακαλώ, χωρίς τραπεζικό σύστημα. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, εξηγώ το κατεφύγον. Κύριε συνάδελφε του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σας παρακαλώ, ηρεμήστε, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ολοκληρώνω, όχι δεν είναι πράγματα. Ηρεμήστε. Κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, ηρεμήστε. Είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά. Ηρεμήστε. Μισό λεπτό. Ηρεμήστε! Ηρεμήστε! Λοιπόν, κύριε Μαυρίκο, απλώς κυρία Παπαρίγα, ηρεμήστε! 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 Είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Η δημοκρατία θα επιβληθεί και η κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Δεν θα περάσει μισό λεπτό. Η δημοκρατική σας αντίληψη, κυρίες και κύριοι του ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων που οδηγείται τη χώρα στην καταστροφή. Στις ομιλίες τους, ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος και οι πρόεδροι ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας τόνισαν την ανάγκη για ψήφιση του μνημονίου, καθώς οι συνθήκες ήταν πλέον δραματικές. Ο κύριος Σαμαράς ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αμέσως μετά το PSI η Βουλή θα πρέπει να διαλυθεί άμεσα προκειμένου να προκηρυχθούν εκλογές. Οι βανδαλισμοί, η βία και η καταστροφή δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατία και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση σε όλους σας και στους πολίτες που μας παρακολουθούν για ψυχραιμία και για καταλλαγή. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες δεν έχουμε την πολυτέλεια τέτοιων συγκρούσεων. Οφείλουμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας σαν μια συγκροτημένη κοινωνία. Και όταν έρθει η ώρα, ο λαός που είναι και ο υπέρτατος κριτής θα εκφραστεί. Ο Πρωθυπουργός, ο Λουκάς ο Παπαδήμος και εγώ ακόμα και ο κύριος Σαμαράς χθες περιγράψαμε με πολύ σαφή λόγια τι σημαίνει η χρεοκοπία, δίνοντας την απάντηση σε όλους όσους είτε από σκοπιμότητα είτε από ελαφρότητα λένε στον κόσμο ότι από ένα τέτοιο οικονομικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επώδυνα μέτρα προτιμότεροι λένε
η χρεοκοπία. Ακούστε, μιλάμε για χάος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μιλάμε για καταστροφή, με συνέπειες εντελώς, μα εντελώς ανεξέλεγκτες, που δεν θα τις προσδιορίζουμε πια καθόλου εμείς, καθόλου το κοινοβούλιο. Και βέβαια με την Ελλάδα αργά ή γρήγορα εκτός ευρώ, απομονωμένη, ταπεινωμένη, ανίκανη να βρει συμμάχους σε μια δύσκολη περιοχή, στην προσπάθεια να αναπτυχθεί, να καταπολεμεί την ανεργία και τη φτώχεια, με ποια εργαλεία. Καθαρές λοιπόν κουβέντες. Το 2010 υπήρχε ελληνική οικονομία, υπήρχε αγορά, με προβλήματα ασφαλώς, αλλά υπήρχαν. Σήμερα τα πάντα έχουν καταρρεύσει. Το 2010 είχαμε επιλογές και εκείνοι έκαναν όχι απλώς τις χειρότερες, αλλά τις πιο ολέθριες επιλογές. Οδήγησαν στο μνημόνιο αφού κατήγγειλαν διεθνώς τη χώρα ως διεφθαρμένη, διακήρυξαν ότι μας έσωσαν, διαψεύστηκαν όλες οι προβλέψεις τους και τώρα καμαρώνουν ότι δικαιώθηκαν. Το θράσος δεν έχει όρια. Απομόνωσαν τη χώρα στο εξωτερικό με την απίστευτα καταστροπτική πρωτοβουλία για δημοψήφισμα. Και τώρα που η Ελλάδα αγωνίζεται να σπάσει την απομόνωσή της, καμαρώνουν ότι δικαιώθηκαν και από πάνω. Προκάλεσαν μια κρίση πρωτοφανή, δεν τους βγήκε τίποτα και τώρα ζητούν περίπου και την ευγνωμοσύνη μας. Τους προειδοποίησαμε ότι το μνημόνιο δεν έβγαινε. Τους προειδοποιούσαμε συνεχώς ότι η συνταγή ήταν λάθος. Τώρα ομολογούν οι πάντες ότι ήταν λάθος η συνταγή, εντός και εκτός Ελλάδος, και αυτοί που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση βγαίνουν και παριστάνουν τους δικαιωμένους.